τι αγώνα καταβάλουν οι γονείς σας για να μπορείτε εσείς να φτάσετε. Είναι δύσκολο. Γι' αυτόν τον λόγο, και επειδή όταν εσείς θα τελειώνετε το πρωτοκίνητο στην κοινωνία για να εργαστείτε, η Ελλάδα θα μπορεί πολύ καλύτερη. Να αισθάνεστε τυχεροί με τις δυσκολίες σας μέχρι τώρα. Πρέπει λοιπόν να διαβάζετε πολύ το νέο κομμάτωμα και ως καθηγητής και υπέρ από εδώ και δουλειά του καθηγητή καθηγητή. Αυτά που λέγονται ότι κάποιος συνέχει που δεν θέλει να διαβάσει, δεν είναι τα γράμματα που θέλει να κάνει αυτά, είναι πράγματα τέσσερα. Η μορφή και η ουσία της γνώσης σήμερα είναι τέτοια που απαιτεί σημαντική δουλειά. Και η δουλειά που σημαίνει ότι αυτό που διαβάζεις το αγαπάς, δεν το παραδείγεις. Μπορώ να σου φέρω ορισμένα πράγματα αυτή τη στιγμή χωρίς σημασία από αυτό που διαβάζει. Παρατηρείτε, έχουν σημασία. Βέβαια είναι δουλειά και το δασκάλο να σα δείξουν πώ ακριβώ εξοικειώνεσαι με τη γνώση ώστε να σου είναι ένα εφόδιο και όχι ένα βάρο. Επίση, θέλω να σου τονίσω αυτό που είπα πριν για του γονεί, γιατί είναι η εποχή. Φέρνει ότι στην Ελλάδα μα δεν έχει κανένα κοινωνία ύστερα από όσα έχουμε υποστεί. Γιατί δύο θεσμοί έχουν κρατήσει. Ο ένας είναι η οικογένεια και ο άλλος είναι η εκκλησία. Γι' αυτό η οικογένειά σας, να θυμάστε, πέρα από το σχολείο σας, είναι η αιστεία σας. Η αιστεία της αλκοολής μέσα στην οποία δεν μπορείτε να προσαρμοστείτε από τους ανέμους της δυσκολίας και της αγωνίας. Μη σας παρασύρω λοιπόν τα όσα συμβαίνουν έξω από το σχολείο και το σπίτι, στα όσα θυμίζει τη δουλειά σας. Να θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Εύχομαι να μας δοθεί η δυνατότητα να τα ξαναδούμε ξανά και να έχω επιβεβαιωθεί πριν τελειώσει το σχολείο σας. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε δει όταν θα πηγαίνετε προς την κοινωνία για να βρείτε τον δρόμο σας, η Ελλάδα θα είναι πολύ ψηλή. Με το σημαντικό. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και τόσο μαζί σας.